Κυρίε και καλησπέρα. Είμαι ο Ζοκ και μόλι μπήκε μια τρύπα στο μάτι μου, δεν ξέρω που ήταν το σκουφί. Λοιπόν, καλώ ήρθατε. Αυτό είναι το channel update για τον μήνα Μάιο του 2016. Είμαι ο Ζοκ, ο οικοδεσπότη σα. Καλώ ήρθατε στο. Πέραν το γαλάζιο, ε, μπορείτε να ψαρέψετε να κάνετε διάφορα πράγματα. Λοιπόν, ο μήνα Απρίλιο, καταρχά, ξεκινήσουμε θα γίνει, τι έγινε το μήνα Απρίλιο, και μετά να σα πάω στο μήνα Μάιο. Λοιπόν, ε, το μήνα Απρίλιο, να πω την αλήθεια, πιστεύω ότι τουλάχιστον καταρχά το πάμε σε δύο επίπεδα. Τι είδατε εσεί, σε περίπτωση που τσεκάρατε κάποια από τα καινούργια ε, βίντεο, όπω ε, το καινούριο βίντεο Το Τι παίζει με το, The Order 1886. Καταρχά, ευχαριστώ πάρα πολύ, ήταν πολύ επίπονο το να φτιάξω αυτό το βίντεο και είναι καλό τα υπόλοιπα που επακολουθούν. Ε, η ποιότητα δουλειά πιστεύω ότι είδατε και εσείς ότι έχει ανέβει γενικότερα όσο αφορά τα πράγματα τα οποία όντω ε, μπορώ να έχω το χρόνο το οποίο χρειάζεται για να γίνουν. Ε, Επίση ήταν το χιλιοστό βίντεο το οποίο γυρίστηκε μπροστά σε ζωντανό κόσμο στο public, το οποίο να πω την αλήθεια ήταν πολύ καλή εμπειρία. Αν και δύο-τρει ήταν σαν κανίβαλοι και φωνάζαν να πεθάνουν συνέχεια. Αλλά σε λαβή, ξέρω εγώ ή κάτι τέτοιο. Ε, γενικότερα να πω την αλήθεια πιστεύω ότι από τις 30 μέρες Καταρχάς στις 20, 26 από αυτές ανέβηκαν βίντεο Το οποίο ναι δεν πέτυχα το στόχο μου που ήταν 30 στα 30 Αλλά έφτασα αρκετά κοντά Τώρα όσον αφορά εμένα ε, Αυτό ουσιαστικά ήταν ένα stress test. Ήθελα να δω πόσες μέρες μπορώ να δουλέψω σε ρη ε, Πόσο μπορώ να αντέξω ψυχολογικά, σωματικά και όλα αυτά τα πράγματα Είχα ξεκινήσει ήδη από το μήνα Μάρτιο ε, τελευταία εβδομάδα τέλος πάνω να πηγαίνω έτσι σε ρί, ώστε να έχει τα πράγματα τα οποία είναι και γενικότερα δεν είμαι τόσο ικανοποιημένο με τον εαυτό μου δηλαδή νόμιζα ότι θα μπορούσα να αντέξω περισσότερα αλλά τελικά στις 20 κάτι μέρες απλά δεν την παλεύω καθόλου κάστανο ε, και άλλα πράγματα τα οποία είναι πολύ γιο και τα λοιπά τέλος πάντων ε, οπότε ναι, σε περίπτωση που χάσατε το τι παίζει με το The Order 1886 τον προηγούμενο μήνα, το χιλιοστό βίντεο του σχεδίου Β, το οποίο ήταν Dark Souls 3 ε, μπροστά στο κοινό, ε, χάσατε τα streams τα οποία τερματίσαμε, το Bloodborne και τερματίσαμε και το Heavy Rain τα οποία έχουν πλέον δικό τους uh, playlist και μπορείτε να το κάνετε εκεί πέρα, ε, please κάντε το. Α πάμε τώρα στην αντίπερα όχθη. Τα πράγματα τα οποία δεν κατάφερα και πολύ καλά κάνετε και τα ζητάτε είναι το τι παίζει με το Metal Gear Solid και το Fantasmagoria 2, το Zoct. Λοιπόν, να σα πω την αλήθεια, Πολλά πράγματα κατάφερα να ξεπεράσω αυτό το μήνα, τουλάχιστον σε σωματικό επίπεδο. Λέω, OK, τώρα κανονικά θα έπρεπε να πάω για ύπνο. Όχι, δεν πηγαίνω για ύπνο, στο πάω σε ε, Από την άλλη, όμω, το μόνο πράγμα που τελικά δεν καταφέρνω να ξεπεράσω είναι η φάτσα μου. Και όταν λέω αυτό, όχι ότι είμαι άσχημος ή κάτι τέτοιο. Είναι ότι με κοιτάει ο καθρέφτη και μου λέει, Όχι, δεν είναι έτοιμο το βίντεο. Όχι, μην το ανεβάσει. Όχι, 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 τέλο πάντων. Οπότε ναι, ε, θεωρητικά πρέπει να είσαι αρκετά τελειομανή, ώστε και να βγάζει καλό πράγμα, οτιδήποτε κάνει τέλο πάντων στη ζωή σου, αλλά ταυτόχρονα να το βγάζει όντω και όχι να το ε, αφήνει χωρί να το βγάλει. Το οποίο είναι ένα μάθημα το οποίο ε, ξαναλέω, οποίο ίσω και ο οποίο, το οποίο δεν έχω μάθει ακόμα. Ε, honest confession τέλο πάντων. Λοιπόν, αυτό ήταν για το μήνα Απρίλιο. Για το μήνα Μάιο έχουμε τα εξή. Καταρχά, θα ανέβει το Metal Gear και θα ανέβει και το Fantasmagoria. Δεν τα έχω τελειώσει ακόμα στο επίπεδο που θέλω, παρόλα αυτά ε, είμαι σε αρκετά καλό δρόμο και γενικότερα... Ε, Τελο πάντων, είχα άλλα βιντεάκια τέλος πάνω, να γίνουν αυτό το μήνα, αλλά τα οποία θα πάνε λίγο πιο πίσω. Λοιπόν, ε, Indie Weekly θα συνεχίσει Τι, τις δύο Τετάρτε, οι οποίε δεν ανέβηκε ήταν καθαρά επειδή έγιναν τρία events τον μήνα Απρίλιο, κάτι το οποίο, να σου πω την αλήθεια, περίμενα μέχρι ένα event και γενικότερα... Τα event για μένα είναι πολύ κουραστική φάση και όχι τόσο σωματικά όσο ψυχολογικά. Ε, στο event θα προσπαθήσω να είμαι χαλαρό και γενικότερα να περάσω καλά και να περάσω καλά και αυτοί που είναι γύρω μου. Παρ' όλα αυτά, ε, σε περίπτωση που είμαι υπερβολικά πολλέ ώρε σε event, συνήθω ε, αρχίζω και κρασάρω και χρειάζεται ξέρω να περάσω μία ή δύο μέρε στο κρεβάτι. Ναι, σα φαίνεται αστείο, ναι, γελάστε ό,τι θέλετε. Παρ' όλα αυτά, έτσι νιώθω. Και αυτό το λέω σε εντελώ φάση ότι περνάω καλά με την έννοια ότι όσο και να διαβάσει τα comments κάποιου και να πει. Ω, κοίταξε, ξέρω εγώ. Κάποιοι γουστάρουν βρ... τη δουλειά μου, ξέρω εγώ κάτι. Ε, είναι η φάση ότι όταν το βλέπει ρε φίλ, από κοντά και μπορεί να μιλήσει με τον άλλον face to face και να σου πει: Ξέρει τι είναι, καλό αυτό, κακό εκείνο, και να δει και με τον τρόπο που στο λέει. Δηλαδή, μπορεί όταν διαβάζει ένα comment, το, τα ίδια λόγια, τα ίδια γράμματα, τα ίδιε λέξει μπορεί να είναι από ένα τρελ και να είναι σαρκαστικό ή μπορεί να είναι από ένα normal άνθρωπο ο οποίο απλά ζητάει πληροφορία ή θέλει να σου πει κάτι το οποίο ε, απλά δεν το εξέφρασε σωστά. Παρ' όλα αυτά, ε, ναι. Καταρχά ήταν με τα παλιά βίντεο. Κάθε την είναι τη Weekly, ναι, κάθε Τετάρτη. People say. Ήδη έχω βγάλει τι ερωτήσει και δεν σα πω να μάθετε. Χαχά. Ε, Σάββατο είδα ότι γενικότερα τα βίντεο τα οποία έκανα, τα οποία. Τι φάση με τα οποία σήμερα. Τα βίντεο που περιλαμβάνανε διάφορα πράγματα και κρατάγανε γύρω στα 6 λεπτάκια τέλο πάντων που ήταν σε φάση top 3 καράφλε, σε φάση ε, γιατί δεν παίζω LOL σε σχέση με τα Open World κτλ. Σε φάνηκαν αρκετά ενδιαφέροντα, οπότε λέω να τα συνεχίσω. Ε, έχω βγάλει κάποιε και λίστε αλλά και θέματα τέλο πάντων συζήτηση, αν αυτό βγάζει νόημα. Ε, και τι Κυριακέ στι 15 και στι 29 θα κυκλοφορήσει αντίστοιχα τα καινούργια τι παίζει με το, με ενδιάμεσα στι 22 θα είναι το Φαντασμαγκόρια. Λοιπόν, ε, να πω την αλήθεια, ε, συμβαίνουν τα εξή πράγματα τα οποία με έχουν βάλει σε σκέψει. Καθαρά εμένα, δεν χρειάζεται να σ... αφού γκραστείτε τέλο πάντων ή οτιδήποτε. Ε, υπόψη, η τελευταία παρένθεση είναι η εξή. Σάββατο και Κυριακή, 8 η ώρα stream. Σε περίπτωση που αυτή τη στιγμή το βλέπει Σάββατο απόγευμα, σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή κατά πάσα πιθανότητα streamάρω ήδη έχω ξεκινήσει. Λοιπόν, α ξαναγυρίσουμε στο άλλο θέμα. Λοιπόν, έχω παρατηρήσει το εξή ότι είμαι αρκετά χαρούμενο με ένα μικρό ερωτηματικό ότι ουσιαστικά το σχέδιο Β είναι ίσως το μόνο ή η... ανάμεσα σε πολύ λίγα ελληνικά gaming κανάλια τα οποία έχει τόσο ε... υψηλό σε ηλικία δημογραφικό. Τι σημαίνει αυτό. Ε, καταρχάς gaming κανάλι φαντάζεσαι ότι ο περισσότερος κόσμος που το βλέπει είναι 13 με 18 ετών. Ε, σε μένα ο μεγαλύτερος όγκος θεατών μου, τουλάχιστον αυτό το λένε τα στατιστικά του Google, είναι από 18 μέχρι 24 και ακριβώς τα καπάκια είναι το 25. -34 το οποίο σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Καταρχά, για να καταλάβετε, οι θεατέ οι οποίοι με βλέπουν από 13 μέχρι 17 είναι μόνο το 8% των θεατών μου και σε views και όλα αυτά τα καλά πράγματα. Ε, αυτό τι σημαίνει. Αυτό από τη μία με κάνει αρκετά χαρούμενο γιατί σημαίνει ότι μπορώ να επικοινωνήσω με άτομα και να μην φοβάμαι να πω ή κάτι να κάνω και να μείνει το πιτσίρικι με ανοιχτό το στόμα. Δηλαδή γι' αυτό είναι και ο λόγο που κάθομαι καπνίζω στο stream γιατί ξέρω ότι τα περισσότερα άτομα με βλέπουν είναι ενήλικοι και γενικότερα είμαι αρκετά καλά με αυτή τη φάση. Ε, κατά δεύτερον, σημαίνει ότι καλώ ή κακό, like, shares και τα λοιπά δεν γίνονται ποτέ γιατί απλούστατα είμαστε μεγαλύτεροι και εγώ από την πλευρά μου, επειδή μου όταν βλέπω YouTubers, ε, ξένου ή οτιδήποτε και έχουν κάποιο βίντεο που μου αρέσουν. Ε, ξέρω εγώ, το τελευταίο τετράμινο του 2010, τώρα που έχουμε μπει το 2016, παίζει να έχω κάνει δύο share. Μάλλον. Κάτι τέτοιο. Ε, οπότε αυτό με προβληματίζει να σα πω την αλήθεια και δεν είναι η φάση ότι έρχομαι να σα πω. Ξέρετε τι, κάντε like, κάντε subscribe κτλ. Ναι, οκ, okay, κάντε τα αν θέλετε. Αν ξέρω εγώ, έχετε ώρα από ό,τι κάνετε. Ε, Παρ' όλα αυτά, σε περίπτωση που είσαι θεατή μου και έχει κάποια παρέα ή κάποιο άτομο το οποίο πιστεύει ότι έχει κοινό τρόπο σκέψη ή τουλάχιστον μπορεί να καταλάβει αυτά τα οποία λέω για τα περισσότερα, είναι λίγο πολύ inside jokes μερικά τα πιάνουν οι μισοί, τα πιάνουν οι άλλοι μισοί, τέλο πάντων όλα αυτά τα καλά πράγματα. Ε, ναι, δεν θεωρώ τον εαυτό μου καθόλου mainstream και αυτό ε, είναι καλό και κακό, αλλά τέλο πάντων, όπω και να έχει. Ε, please, please, πείτε τούτο ή τη. Και το εξέφρασε εντελώ λάθο. Ε, η φάση δεν είναι κανονικά. Είχα πει στον εαυτό μου ότι ξέρει τι θέλουμε στο 2016 να έχω 100.000 συνδρομητέ. Ε, καλό θα ήταν, αλλά πλέον δεν είναι αυτό ο στόχο μου. Ε, γενικότερα με ενδιαφέρει αυτό τον καιρό και από ό,τι έχετε καταλάβει να έχετε καλύτερα περιεχόμενο εσεί. Τώρα το θα γίνει με τα subscribe και τα λοιπά. Ελπίζω να ευοδοθεί τουλάχιστον σε κάποιο επίπεδο. Αλλά όπω και να έχει, εμένα με ενδιαφέρει απλά να κάνω γαμάτα πράγματα. Οπότε αυτά από μένα για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Ε, αυτή τη στιγμή καλά πάσα πιθανότητα να στριμάρω ή τσεκάρετε τα βίντεο τα οποία είναι έτσι κι αλλιώ όλη την ώρα με στη μάπα σα και τσαντίζεστε γιατί καλύπτουν εξ' εγώ τη Αυτά από μένα. Καλή συνέχεια. Α, και αφήστε μου κανένα κόμμα να μου πείτε την άποψή σα. Ξέρω ότι είπα πάρα πολλά πράγματα. Θέλω να δω πώ το βλέπετε και εσεί από την άποψή σα. Αυτά. Φιλάκια. Εν σύντομα. Γιατί είμαστε άντρε.